Καλημέρα. 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 Καταρχήν, πώς είναι ο Μύρονας, Ελένη? Είναι μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Δεν ήταν αυτό που φοβόμασταν, δηλαδή. Άρα ο γιος της Ελένης είναι Αυτό καλά, άρα έχει και η Ελένη είναι σταθεί. καλά. Είναι καλά. Άρα είμαστε όλοι καλά στο σπίτι μας, τουλάχιστον. Περιμένουμε. Γελάω γιατί χθες ήμουν εντάξει. Για να γελάς και να χαίρεσαι είναι τώρα, έτσι όπως έχουμε γίνει. Έτσι. Και το λέω Αλλά γιατί. λέω, Νίκο, κοίταξε που έχουμε φτάσει. Δηλαδή, ένα κρυωματάκι απλό και το μυαλό σου πάει στο χειρότερο. Και Ελένη αρχίζεις μου, και κάνεις σενάρια. αυτό που λέγαμε παλιά, να είσαι καλά στην υγειά σου και ό,τι άλλο, τα τυπικά που δεν τα σκεφτόμασταν, τώρα είναι πολύ ουσιαστικές ευχές και πολύ από το βάθος της καρδιάς μας. Θέλω να σας πω ότι περιμένουμε του Υπουργικού Συμβουλίου τώρα που εμείς κάνουμε αυτή τη συζήτηση, δεν τα ξέρουμε ακόμα, τα μέτρα δηλαδή για τα Χριστούγεννα κλπ. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν μου έχει αρέσει καθόλου η ιστορία της καθυστέρησης των εμβολίων. Δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει, νομίζω ότι ακόμα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, ότι πάει πολύ αργά, θα πάει πολύ αργά ο εμβολιασμός και θα πάει σε μεγάλο βάθος το πρόβλημα που έχουμε. Δηλαδή, ακούγαμε από την κυβέρνηση ότι θα γίνονται 2.200.000 εμβολιασμοί το μήνα. Προφανώς από την κεντρική συμφωνία που έγινε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι πήγε πολύ στραβά. Το αποτέλεσμα είναι ότι χτες πληροφορηθήκαμε ότι τέλος Μαρτίου θα έχουμε 1.200.000 και κάτι χιλιάδες δόσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν εμβολιαστεί μέχρι τέλος Μαρτίου 600.000 άνθρωποι. Και εγώ αυτούς τους υπολογισμούς έκανα. Αν το σκεφτείτε, επειδή στη χώρα έχουμε 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους πάνω από τα 65 συν τους υγειονομικούς και τα βάλουμε κάτω, προφανώς θα μπουν και άλλα εμβόλια από κάποιες εταιρείες, αλλά όχι πολλά, όχι πολλά. Η Moderna, ας πούμε, που παίρνει έγκριση, θα ρίξει το μεγάλο βάρος της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι Αμερικάνικη εταιρεία, εκεί θα διοχετεύσει τα πολλά. Σημαίνει ότι τέλος Μαρτίου θα έχουμε εμβολιασμένους μόλις 600-650.000 ανθρώπους. Οι δε εμβολιασμένοι, ξέρω εγώ, μέσα Μαρτίου, θα είναι από τα μέσα Απριλίου πια, πώς θα το πω, ισχυροί απέναντι στον κορονοϊό. Θα υπάρχει δηλαδή πλήρης Ναι. δράση του εμβολίου. Δηλαδή το Πάσχα να έχουμε φτάσει τους 800.000, τους 900.000. Μέχρι εκεί. Δηλαδή οι πενηντάριδες ή οι σαραντάριδες θα κάνουν το εμβόλιο πότε, τον Ιούνιο? Όχι αυτόν τον Σίγουρα. άλλο. Δεν το ξέρω. Μακάρι, γιατί και η Pfizer θα αυξήσει παραγωγή. Αλλά θέλω να πω ότι έτσι όπως φαίνονται τα νούμερα, φτάνουμε καλοκαίρι στο καλό σενάριο. Με πολλές εταιρείες να μπαίνουν μέσα. Δηλαδή, το Πάσχα δεν το βλέπω και μακάρι να πέφτουμε έξω και κυρίως μακάρι τα πράγματα να επιταχυνθούν, να ανοίξει ο τουρισμός εγκαίρως. Δεν ξέρω τι λέτε, Εμίλια, τι ακούς, τι μαθαίνεις, αλλά για μένα αυτό είναι το μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή. Προφανώς οι πιέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι προς τις εταιρείες για να έρθουν όσο πιο γρήγορα γίνεται και όσο περισσότερες δόσεις. Έτσι. Είναι προφανές ότι κάτι δεν πήγε καλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο σε ελληνικό Ναι, επίπεδο. ναι. Δηλαδή είναι οι δόσεις 30% λιγότερες. Πάντως το νούμερο αυτό θα αυξηθεί όσο θα αδειοδοτούνται και άλλες εταιρείες. Το νούμερο δηλαδή των εμβολίων που θα φτάσει στην Ελλάδα. Διότι με την αδειοδότηση και άλλων εταιριών θα αρχίσουν να αυξάνονται οι ποσότητες. Και απομένει να δούμε αν πραγματικά οι ποσότητες θα είναι αυτές που περιμένουμε. Θυμίζω ότι συνολικά αυτό το οποίο έχει πει η κυβέρνηση με βάση της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε 25 εκατομμύρια δόσεις, Άστο, άρα Εμίλιε, φτάνουν με έχει το φύγει. παραπάνω για τον Έχει πληθυσμό. φύγει από το κάδρο αυτό. Και έχει φύγει από το κάδρο γιατί αυτό έλεγε ότι θα έχουμε 2.200.000 εμβολιασμού το μήνα. Όταν Ναι. η ίδια η κυβέρνηση λέει ότι από την Pfizer, που είναι ο βασικός τροφοδότης, πάμε για 650.000 εμβολιασμένους μέχρι τέλος Μαρτίου, το τονίζω, είναι η επίσημη ανακοίνωση από τον κύριο Θεοφάνους χτες. Τι συζητάμε? Και θυμίζω, όποιος κάνει το εμβόλιο 15 Απριλίου,
Δηλαδή, ίσως οι 75 και πάνω, αν δούμε τα πληθυσμιακά δεδομένα της χώρας, θα έχουν την κάλυψη του εμβολίου από τα μέσα Μαΐου, δηλαδή μετά το Πάσχα. Και αν τα βάλουμε έτσι κάτω, δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα ανοίξει και πότε η εστίαση, λέω ένα παράδειγμα, και δεν μπορώ να σκεφτώ πώς και πότε θα ανοίξει ο τουρισμός. Με το δεδομένο ότι μας λένε Ιανουάριος, Φεβρουάριος είναι οι δύσκολοι μήνες, όπως ήταν και πέρσι, και ο Μάρτιος, γιατί έχει κρύο στην Ελλάδα, άρα πού πάμε. Το μόνο σίγουρο αυτή τη στιγμή είναι ότι στα μέσα Ιανουαρίου θα ξεκινήσει ο προγραμματισμός για τον εμβολιασμό των 65 άνω και των ευπαθών ομάδων γενικότερα. Προφανώς οι πιέσεις, το ξαναλέω, οι πιέσεις θα είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να έρθουν πιο ναι, γρήγορα. Οι πιέσεις όμως μέχρι τώρα δεν έχουν αποτέλεσμα και λέω το εξής. Περίπου 150.000 υπολογίζονται όσοι είναι στον τομέα της υγείας στη δημόσια πλευρά, δηλαδή γιατροί, νοσηλευτές και όλο το προσωπικό των νοσοκομείων, έτσι, τραπεζοκόμοι, καθαρίστριες, διοικητικό προσωπικό, όλοι. Είναι 150.000 περίπου. Αν βάλει κανείς και τον ιδιωτικό τομέα, μιλάμε για ένα νούμερο το οποίο είναι σίγουρα αρκετά πάνω από τις 200.000. Δηλαδή, για να είμαστε δίκαιοι, τον Ιανουάριο δεν θα εμβολιαστούν ούτε οι υγειονομικοί. Πάμε για Φεβρουάριο για να τελειώσουμε με αυτούς που πρέπει πρώτοι να εμβολιαστούν. Σωστά. Για να είμαστε απολύτως δίκαιοι πάντως, φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα γενικότερα, διότι βέβαια ξεκίνησαν εμβολιασμοί στις ΗΠΑ, ξεκίνησαν στον Καναδά, ξεκίνησαν στη Βρετανία. Πηγαίνουν και εκεί με πολύ αργούς ρυθμούς. Γιατί πάρα πολύ απλά οι εταιρείες φαίνεται ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη ζήτηση, τουλάχιστον δεν μπορούν να ανταποκριθούν με τους ρυθμούς που είχαν ανακοινώσει αρχικά. Γι' αυτό ακριβώς και είναι μια δύσκολη άσκηση. Και η καθυστέρηση αυτή είναι λογικό να δημιουργεί ένα προβληματισμό. Και παντού. Νομίζω, Θανάση, εκεί οφείλεται και η πτώση που είδαμε χθες στις αγορές. Ναι, σήμερα όπως σήμερα είναι διαφορετικό. Πώς είναι. Σήμερα είναι πολύ κάτω τα πράγματα. Δηλαδή, βλέπω η Γερμανία είναι πάνω 1,25, η Γαλλία κάτι ανάλογο, τα futures στη Νέα Υόρκη δίνουν θετικά. Χθες θα σας θυμίσω ότι ο Dow Jones ενώ ξεκίνησε να χάνει 400 μονάδες, στο τέλος έκλεισε σε θετικό έδαφος. Δηλαδή, εντάξει, χθες ίσως τελικά να βάρινε πιο πολύ η βλακεία, συγγνώμη που θα το πω έτσι, αλλά δεν βρίσκω άλλη έκφραση, του Boris Johnson. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας σε κάθε κρίση αποδεικνύεται όχι απλώς κατώτερος των περιστάσεων, αλλά ένας από τους πιο επιπόλαιους πρωθυπουργούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Μας είπε μόνος του χωρίς γιατρούς, θυμάστε το λέγαμε χθες το Σάββατο, ότι ο μεταλλαγμένος ιός έχει 70% παραπάνω μεταδοτικότητα. Χθες έπεσε το ποσοστό από τον ίδιο στο 50%, λες και 20% είναι κάτι που λες, εντάξει, παιδί, 50, 60, 70, τώρα μην το κάνουμε θέμα. Και ποιος ξέρει τι άλλο έχουμε να ακούσουμε. Θέλω να πω δηλαδή ότι πραγματικά είναι παράδειγμα προς αποφυγή ο Μπόρις Τζόνσον, αλλά ας τα αφήσουμε στην άκρη. Η ουσία είναι ότι με τον κορονοϊό θα περάσουμε όλο το χειμώνα και την άνοιξη. Οι συμπατριώτες του Τζόνσον πάντως, επειδή το ψήφισαν, θα πρέπει να θυμηθούν τον προκάτοχό του, τον Τζόρτσιλ, τι έλεγε, ότι κάθε λαός έχει τον ηγέτη που το αξίζει. Ναι. Μετά από τις εκλογές εκείνος, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι, ναι. Και αν ο Τζόρτσιλ τους είχε πει ότι το μόνο που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι δάκρυα κλπ, αυτή η γνωστή ρίση, νομίζω ότι ο Μπόρις θα έπρεπε να πει το μόνο που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι θα σας κάνω να γίνετε έξαλλοι μαζί μου. Αλλά τέλος πάντων, θα δούμε. Πάντως σε καθαρά οικονομικό επίπεδο, ναι, αν πάει έτσι η κατάσταση και χάσουμε και δεύτερη χρονιά από τον τουρισμό, θα το πω έτσι λαϊκά. Θανάση, μην γίνουμε, δεν θέλω να γίνουμε κινδυνολόγοι, γιατί κανένας αυτή τη στιγμή δεν το αντέχει. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι πάμε να χάσουμε τον τουρισμό. Το πράγμα όμως πάει τόσο αργά που δεν θα έχουμε την αποκατάστασή του στο βαθμό που θα θέλαμε. Προφανώς τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Γιατί θα είναι εμβολιασμένοι και κάποιοι που θα έρχονται κλπ. Κλπ. Αλλά άλλο είναι αυτό να πάρουμε πίσω ένα κομμάτι και άλλο είναι να μπούμε δυναμικά και να διεκδικήσουμε όσο μπορούμε παραπάνω. Ο στόχος ήταν να πάρουμε το 60% του 19. Δηλαδή 2-12, να πάμε στα 12 δις περίπου έσοδα. Μακάρι να το πετύχουμε. Μακάρι, μακάρι πραγματικά. Τέλος πάντων. Ελένη, για πες και εσύ. Εγώ κοίτα, συμμερίζουμε απόλυτα τον προβληματισμό τον οποίο έχεις. Πραγματικά, και εγώ θεωρώ ότι τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι.
τελικά δεν μπορείς να κάνεις κανέναν προγραμματισμό. Δεν ξέρω πού είναι οι ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης, δεν ξέρω εγώ ποιον, των εταιριών. Και αυτό δεν έχει για τον πολίτη καμία σημασία στο τέλος της ημέρας. Σημασία έχει ότι ακούμε ότι θα εμβολιαστούμε, μπήκαμε όλοι σε μία συζήτηση, ψυχολογικά να δούμε τι θα κάνουμε, ο καθένας να το χειριστεί όπως ήθελε, να διαβάσει ή να μην διαβάσει, και ανακαλύπτουμε ότι στην καλύτερη περίπτωση θα εμβολιαστούμε. Εντάξει, εγώ είμαι 60, Νίκο μου, λίγο νωρίτερα από σένα θα εμβολιαστώ. Ελένη μου, με βάση το χρονοδιάγραμμα, με βάση το χρονοδιάγραμμα, να είναι Μάιος, Ιούνιος και να είσαι και ευχαριστημένη, αν είναι. Έτσι. Μα γι' αυτό σου λέω. Και το σημαντικότερο από όλη την ιστορία είναι αυτό που λέμε για την οικονομία. Ότι εάν είμαστε μια χώρα που το καλοκαίρι οι χώρες της Ευρώπης, της Βόρειας Ευρώπης, έχουν ανάγκη τα Χριστούγεννα. Εμείς δεν τα έχουμε τόσο πολύ ανάγκη τα Χριστούγεννα, όσο έχουμε το καλοκαίρι. Βέβαια. Το καλοκαίρι γίνεται, είναι η βαριά μας βιομηχανία. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι το καλοκαίρι για να μπορέσουμε να ξαναπατήσει η χώρα στα πόδια της. Δηλαδή, δεν ξέρω τι... Πάμε μακριά και ακόμα τα νερά είναι χαρτογράφητα. Να πούμε και άλλο ένα θέμα και θέλω να ξεκινήσουμε από το Θανάση. Ιστορία φωλή-φωλή. Ήθελα να το πω εγώ, αλλά περίμενα ότι θα το πω. Όχι. Έχει την πολύ σοβαρή οικονομική διάσταση, για την οποία απολογούνται ξανά οι κατηγορούμενοι σήμερα, και έχει πάρει και πολιτική διάσταση τώρα. Πες μας τι ακριβώς έχει γίνει. Έχει γίνει. Υπάρχει ένα email που έστειλε κάποιος συνεργάτης του κ. Κουτσολιούτσο στον ίδιο και του λέει ότι έχει άκρες στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναλέω, λέει στο email, δεν αποδεικνύει τίποτα, ότι έχει κάποιες άκρες και θα τρενάρει η κατάσταση. Και το email αυτό, από όσο είδα, έχει προκύψει μετά από έρευνα που έκανε ελεγκτική εταιρεία. Ναι, δηλαδή, ναι, από την ελεγκτική εταιρεία που έπρεπε. Δηλαδή μπήκε μέσα. Να θυμίσουμε κάτι. Το σκάνδαλο αυτό ξέσπασε όταν μια αμερικανική εταιρεία, από αυτές που ερευνούν αν τα στοιχεία που δίνονται στο χρηματιστήριο από εισηγμένες εταιρείες είναι πραγματικά, δημοσιοποίησε αυτά που δημοσιοποίησε, ότι δηλαδή η Φωλή-Φωλή δεν είχε ούτε τα καταστήματα, τα σημεία πώλησης που έλεγε ότι έχει, ούτε τα οικονομικά αποτελέσματα που έλεγε ότι έχει. Ότι έλεγε ψέματα. Αυτό έδειξε τη Φωλή-Φωλή στην κατάρρευση. Και μετά τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης και ούτω καθεξής. Μιλάμε για μεγάλο σκάνδαλο. Μιλάμε για πολύ χοντρή ιστορία. Εντάξει. Τώρα λοιπόν που γίνεται έρευνα, μια ελεγκτική εταιρεία έχει πάρει τους υπολογιστές, τα στοιχεία, ό,τι υπήρχε εκεί μέσα και τα έχει κάνει φύλλο και φτερό. Και έχουμε αυτό το email που, πες μας τώρα, τι λέει αυτό το email. Το email λέει ότι λέει ο Χ, ο Παπαδής, ας πούμε έτσι, έστειλε στον κύριο Κουτσολιούτσο ένα email που λέει: εγώ έχω άκρη στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτόν και αυτόν και αυτόν, δύο βουλευτές και δύο πρόεδρους. Είναι γνωστά τα ονόματα, έχουν γραφτεί και υποθεί παντού. Ο κύριος Λαπουράνης, ο κύριος Χαρίτσης. Και έχουν βγάλει και ανακοίνωση οι άνθρωποι αυτοί. Που... Ναι, ό,τι θα κάνω εγώ και. Και λέει ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να πάει αργά η κατάσταση και να λήξει. Να σβήσει. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ωστόσο, μην το υιοθετήσουμε. Εγώ θέλω να το πω έτσι, θέλω να είμαι δίκαιος. Δεν πρέπει να το υιοθετήσουμε ότι αυτό λέει κάποιος. Είναι αλήθεια, δεν είναι? Να μην ρίξουμε λάσπη, μην ρίξουμε σε αυτό το... Όχι. Θέλω να πω κάτι. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο κύριος Γκότσης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είχε κατηγορηθεί και τότε ότι καθυστέρησε ανέργεια πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν έβαλε το μαχαίρι στο κόκαλο. Αυτό είναι η αλήθεια. Το μόνο που, αν θέλετε, αποδεικνύεται ή τέλος πάντων έχει βάση, είναι η ανέτεια καθυστέρηση του κυρίου Γκότση. Όλα τα άλλα... Εγώ επίσης, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο πολιτικά, περιμένω πραγματικά, θα συμφωνήσω με το Θανάση, ας μην υιοθετήσουμε, περιμένω όμως καθαρές απαντήσεις από την πλευρά των συγκεκριμένων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Γιατί το να λένε ότι ανακοινείται από τα κακά μέσα ενημέρωσης και πάλι να φταίνει κακοί δημοσιογράφοι, προδίδει αν μη τι άλλο αμηχανία. Ούτε είναι τρόπος να απαντάς με αγωγές. Πρέπει, εφόσον είσαι καθαρός, να δώσεις εξηγήσεις. Συγχωρείστε, Μίλια, να σε ρωτήσω, πιο καθαρή δηλαδή απάντηση από αυτή που έχουν δώσει, ότι δεν έχουν καμία σχέση, ότι δεν έχουν μιλήσει ποτέ, ότι δεν είχαν... Δηλαδή, τι θέλεις να κάνουν, τον ορό της αλήθειας.
κύριος Μπαλαούρας εδώ παραδέχθηκε για τα 80.000 ευρώ και απλά είπε ότι τα έδωσε για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Εγώ άρα, διάβασα τον κύριο Καμπουράρη, τον κύριο Χαρίτση, τις ανακοινώσεις, ότι οι οποίοι ήταν υπουργοί. Αυτοί υποτίθεται έχουν, οι οποίοι λένε πολύ συγκεκριμένα ότι δεν έχουν καμία σχέση, δεν έχουν μιλήσει ποτέ. Καταρχάς δεν διέρευσε αυτό από τα κακά μέσα ενημέρωσης και τους κακούς δημοσιογράφους, που θα μπορούσε να γίνει γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι έρευνα κάνουμε, δημοσιογραφική. Διέρευσε από μια ελεγκτική εταιρεία, η οποία έχει κάνει έλεγχο αυτή τη στιγμή. Η ελεγκτική εταιρεία το διέρευσε. Μην λέμε πράγματα λοιπόν, που δεν ισχύουν. Επιτρέψτε μου να πω. Την έρευνα. Επειδή το είπατε. Λίγο, δηλαδή, σε λίγο θα μας πούνε ότι και επιχειρηματολογήσαμε. Λοιπόν, να πω μια κουβέντα. Να πω μια κουβέντα κι εγώ. Να κάνει τον αρχισυντάκτη. Πιο καθαρές απαντήσεις από αυτές που έδωσαν οι πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ θεωρώ ότι δεν μπορούν να υπάρξουν. Λοιπόν, μπορώ να έχω μια άλλη άποψη εγώ. Πρόκειται για λάσπη και θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Ο καθένας μας έχει την άποψή του. Εγώ να πω ένα πράγμα. Πρώτα απ' όλα, το πώς διέρευσε ένα στοιχείο το οποίο περιλαμβάνεται σε φάκελο δικογραφίας, μην το συζητήσουμε. Όλος ο τύπος κάθε μέρα αυτή τη δουλειά κάνει και γεμάτος τέτοια έγγραφα είναι. Άλλο αν το έγγραφο δεν είναι αυθεντικό. Το mail θέλω να πω. Αλλά επειδή είναι αυθεντικό, γιατί είναι. Υπάρχει θέμα να είναι αυθεντικό. Ναι. Δεν υιοθετούμε ότι αυτά που λέει είναι αλήθεια. Θανάση, δώσ' μου ένα λεπτό. Το mail λοιπόν είναι υπαρκτό. Επειδή χτες, κατά σύμπτωση, κατέθεται στη δικαιοσύνη ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έφτασε να είναι κατηγορούμενος για μια υπόθεση, μιλάω τη γνωστή ιστορία, μάρτυρες, κουκούλες κλπ. Κλπ. Πρέπει να κοιτάμε και λίγο πίσω και να διδασκόμαστε. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε σκιά για πολιτικά πρόσωπα, ναι, πρέπει να διερευνηθεί. Όμως με ψυχραιμία, νυφαλιότητα, γιατί έχουμε καεί στο παρελθόν και θεωρώ ότι και στο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ζημιά ο χειρισμός της υπόθεσης τότε με την Οβάρτης. Και έτσι και η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει τώρα, σε περιπτώσεις που δεν θα υπάρχουν στοιχεία, να κάνει τα ίδια λάθη. Και κυρίως δεν πρέπει να σπηλωθούν υπολήψεις ανθρώπων. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Τι υπάρχει, να ερευνήσει η δικαιοσύνη και με ψυχραιμία και νυφαλιότητα να περιμένουμε. Μέχρι τώρα έχουμε ένα mail και τις δηλώσεις των προσώπων που αναφέρονται, όπως τα παραθέσατε. Εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Και είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός σε αυτές τις ιστορίες, κυρίως ως προς τα στοιχεία. Μπορεί το τι έγινε ή τι δεν έγινε να μην το μάθουμε ποτέ, ή μπορεί και να το μάθουμε. Αλλά τα στοιχεία κάνουν ανθρώπους ενόχους, όχι οι εικασίες. Πρώτα απ' όλα λοιπόν πρέπει να κλειδεί ο εν λόγω. Αυτός που έχει γράψει το mail, ο οποίος φέρεται να είναι και από τους στενούς συνεργάτες Κοτσολιούτσου. Να πει τι είναι αυτά που γράφει. Να ακούσουμε. Θέλω να πω, έχει δρόμο η ιστορία. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να την παρακολουθήσουμε. Γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα με πολλή επιφύλαξη και με την απόσταση που τις πρέπει μέχρι να δούμε ότι υπάρχουν στοιχεία. Ένα μικρό σχόλιο, Νίκο. Όπως είπα ότι δεν πρέπει να υιοθετήσουμε όλο αυτό το mail, το περιεχόμενο, ωστόσο να πούμε ότι αυτό το mail δεν κατασκευάστηκε. Γράφτηκε πριν ακριβώς. Από όταν έγινε η ιστορία, έτσι. Και γράφτηκε από το συνεργάτη του κυρίου Κουτσολιούτσου προς τον ίδιο. Δηλαδή γράφει ο στενός υπάλληλος, ο στενός συνεργάτης στον αφεντικό του. Δεν είναι... Ακριβώς. Γενικό. Από την άλλη μεριά, αυτά που γράφει... Αν στείλω σε σένα, Νίκο, ένα mail, ότι εγώ, ξέρεις, έχω πολύ καλές επαφές με τον Πάπα της Ρώμης και μπορεί να μας εξασφαλίσει... Δεν θα σε πιστέψω. Δεν θα σε πιστέψω. Και θα, εσύ θα υιοθετήσεις προφανώς ότι εγώ έχω ξάδερφο τον προφανώς, Πάπα της Ρώμης. Ελένη, γι' αυτό λέω ότι... και το βάζω περισσότερο σε πολιτική διάσταση. Σε τέτοιες υποθέσεις πρέπει να υπάρχουν στοιχεία. Όταν δεν υπάρχουν στοιχεία... Μπούμεραγκ γυρνάει η ιστορία. Η υπόθεση Κουτσολιούτσου και φωλή-φωλή ήταν ένα μεγάλο σκάνδαλο. Οικονομικό. Η Δημοκρατία έχει περάσει και έχει πράγματα που αφορούν τη φωλή-φωλή και όλη αυτή την ιστορία και σήμερα βγαίνει και... Ελένη, εγώ θα πω ό,τι έλεγα και ήμασταν εδώ και οι τέσσερις και επί Νοβάρτης. Ότι υπήρχε οικονομικό σκάνδαλο με την Οβάρτης, ήταν δεδομένο. Δεδομένο. Κανένας δεν το αμφισβήτησε ποτέ και ποιος το αμφισβητούσε, προφανώς δεν ήθελε να δει την αλήθεια. Και έξω είναι μέρα.
ότι υπήρχε εμπλοκή πολιτικών, δεν προέκυπταν στοιχεία. Να δούμε λοιπόν τώρα και αυτό, ότι υπάρχει σκάνδαλο φωλή-φωλή δεδομένο. Υπάρχουν στοιχεία για εμπλοκή κάποιων πολιτικών ως προς την καθυστέρηση της έρευνας, έτσι όπως την αποτυπώνει το mail. Να το δούμε. Να το δούμε και θα δούμε. Πάντως καθυστέρηση ανέτεια υπήρξε, έτσι. Προφανώς υπήρξε. Προφανώς υπήρξε. Όλο το σκεπτικό του email συνέβη. Προφανώς υπήρξε. Άλλο όμως η καθυστέρηση που μπορεί να προέρχεται από πολιτικά κίνητρα και άλλο η καθυστέρηση μπορεί να οφείλεται δεν ξέρω και εγώ σε τι. Αυτό είναι το σημαντικό. Λεπτό θέμα, το παρακολουθούμε. Και γράφουμε γι' αυτό και διαβάζετε και έχουμε και απόψεις και τις παραθέτουμε. Αυτά. Καλή συνέχεια. Το ραντεβού μας τελευταίο πριν τα Χριστούγεννα και αύριο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.